Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συντρόφους από την ΚΝΕ, διότι για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση να μπορώ να συμβάλλω στη δράση του κόμματος και της οργάνωσης κατ' επέκταση, όχι μόνο με τη δράση μου σαν κομματικό μέλος, σαν συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ, αλλά και μέσω της δουλειάς μου. Δηλαδή το να μπορείς, ας πούμε, με τον τρόπο με τον οποίο βγάζεις το ψωμί σου παράλληλα, να συμβάλλεις σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό στο να γίνουν και πέντε πράγματα, ας πούμε, για το κόμμα και για την υπόθεση της εργατικής τάξης, προσωπικά το θεωρώ το μεγαλύτερο προνόμιο το οποίο βιώνω. Λοιπόν, αρχικά, επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι προφανώς όλοι να ξέρετε ποιος είμαι, είμαι ο Πάνος, είπε και η συντρόφισσα, δουλεύω ως πολιτικός γελιογράφος και κάνω και πολιτικά κόμιξ. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε οτιδήποτε, θα σας δείξω τίποτα, δύο-τρεις δουλειές μου απλά για να δείτε ότι όντως είμαι σκητσογράφος και δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είδε φως και μπήκε, και στη συνέχεια τα σκίτσα που θα δείξουμε είναι άλλων συναδέλφων. Θα σας δείξω τώρα, βλέπετε, φαντάζομαι ότι βλέπω κι εγώ, ένα πολιτικό κομιξάκι. Εντάξει, γυρνάμε και πίσω. Για ορισμένα σκίτσα είμαι και κάπως περήφανος, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου σκίτσα, το οποίο έγινε και πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που εργάζομαι, στο Ποντίκι. Και επίσης για την πανδημία ένα σκιτσάκι. Αυτό πάνω κάτω κάνω, αυτή είναι η δουλειά μου. Θα πω και λίγα πράγματα παραπάνω. Τώρα, καταρχήν, τι είναι η πολιτική γελιογραφία? Και πριν να απαντήσουμε στο τι είναι η πολιτική γελιογραφία, έχει μια αξία να δούμε για ποιο λόγο συζητάμε σήμερα για την πολιτική γελιογραφία. Για ποιο λόγο η πολιτική γελιογραφία μπορεί να ενδιαφέρει, ή το πολιτικό σκίτσο, ας μην λέμε γελιογραφία συνέχεια, για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει. Η πολιτική γελιογραφία μας ενδιαφέρει γιατί είναι μια τέχνη η οποία είναι πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη, συνδυάζει δηλαδή την εικόνα με το λόγο, αλλά κυρίως κατά τη γνώμη μας ενδιαφέρει γιατί είναι μια τέχνη βαθιά λαϊκή. Όταν λέμε βαθιά λαϊκή τέχνη, δεν εννοούμε χειροτεχνία για νιώτικο κόσμημα, εννοούμε ότι είναι μια τέχνη η οποία εξορισμού απευθύνεται στον κόσμο. Ένας πίνακας ζωγραφικής μπορούσε να φτιαχτεί στην Αναγέννηση για να το δει μόνο ένας βούκας, ένας βαρόνος στην κρεβατοκάμαρά του. Η πολιτική γελιογραφία, για να εκπληρώσει το σκοπό της, πρέπει να τη διαβάσει κόσμος. Γι' αυτό είναι λαϊκή τέχνη. Και το τρίτο είναι μια τέχνη, το τέχνη, εγώ προσωπικά θα το έλεγα περισσότερο με την έννοια μια δουλειά, η οποία είναι σου παρέχει ένα πάρα πολύ εύκολο και εύληπτο τρόπο να πεις αυτό που θες. Άρα, επειδή ακριβώς είναι ένα μέσο να μιλήσεις, είναι ένα μέσο να μοιραστείς ιδέες, είναι ένα μέσο να κάνεις αντιπαράθεση, είναι μια τέχνη η οποία νομίζω ότι μας αφορά και νομίζω έχει αξία να συζητήσουμε και κάποια πράγματα λίγο πιο, ας πούμε, θεωρητικά για αυτή. Τι δεν είναι η γελιογραφία? Η γελιογραφία δεν είναι εικονογράφηση. Η γελιογραφία δεν είναι μια ωραία εικόνα η οποία συνοδεύει ένα κείμενο. Η γελιογραφία στέκεται από μόνη της. Έχει σχόλιο, εμπεριέχει σχόλιο. Δεν είναι η γελιογραφία είναι σκίτσο, αλλά κάθε σκίτσο δεν είναι γελιογραφία. Δηλαδή, μια εικονογράφηση ενός παραμυθιού δεν είναι γελιογραφία. Μια εικόνα για μια διαφήμιση δεν είναι γελιογραφία. Η γελιογραφία είναι μια τέχνη η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην εικονογράφηση και τη δημοσιογραφία. Το σκίτσο επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα συμπυκνωμένο, εικονογραφημένο άρθρο γνώμης. Είναι ένα είδος σάτυρας και μάλιστα από τα πιο ανθεκτικά είδη σάτυρας, θα δούμε και πιο μετά μέσα στο χρόνο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα παράδοξο. Οι δύο βασικοί πυλώνες της γελιογραφίας, λέω συνέχεια τη λέξη γελιογραφία, του σκίτσου, οι δύο βασικοί πυλώνες είναι ένα δημοσιογραφικό είδος που ασχολείται με την πολιτική. Αυτό το οποίο είναι παράδοξο είναι ότι παρότι και η πολιτική και η δημοσιογραφία περνάνε μια τρομακτική κρίση αξιοπιστίας, ας πούμε, γενικά, η γελιογραφία, το πολιτικό σκίτσο, κατορθώνει να παραμείνει αγαπητό, να παραμείνει δημοφιλές και κακώς, κατά τη γνώμη μου, να θεωρείται και πηγή ενημέρωσης πολλές φορές. Δηλαδή, η γελιογραφία παραμένει αξιόπιστη, παρότι τα δύο πόδια στα οποία πατάει βρίσκονται σε κρίση. Η γελιογραφία είναι μια ύπουλη τέχνη, διότι δεν μιλάει με ευθύ τρόπο. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι κρυμμένο
είναι τυλιγμένο με το χιούμορ, με το έβριμα, με την εξυπνάδα, με το συνέστημα. Ο σκητσογράφος αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να πείσει για τη γνώμη του, γιατί οποιοδήποτε έχει μια γνώμη, στην ουσία θέλει να πείσει για αυτή, δεν την κρατά για τον εαυτό του, την οποία γνώμη δεν τη λέει ευθέως, αλλά την τίνει με ένα πάρα πολύ ελκυστικό περιτύλιγμα, αυτό του συνήθως του χιούμορ ή του συναισθήματος, άρα μιλάει ύπουλα. Μιλάει υπόγεια, υποδόρια. Λοιπόν, γιατί δεν θέλω να λέω τη λέξη γελιογραφία, γιατί ο όρος είναι παραπλανητικός. Η γελιογραφία δεν είναι απαραίτητα ούτε αστεία ούτε κομική. Θα σας δείξω τρία σκίτσα για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκίτσο του Τάσου του Αναστασίου. Νομίζω δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι ένα πολιτικό σκίτσο. Ένα πολύ συγκινητικό σκίτσο, το οποίο καταχρηστικά το λέμε γελιογραφία. Αντίστοιχα, αυτό είναι ένα σκίτσο του Μιχάλη του Κουντούρη, το οποίο επίσης δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πολύ βίαιο, προκαλεί έτσι ένα συνέστημα ίσως και αηδίας, ίσως δηλαδή προσπαθεί να σοκάρει. Ο γιος μου σοκαρίστηκε. Και αυτό είναι πάλι ένα σκίτσο του Μιχάλη του Κουντούρη, που και αυτό κάνει ένα παιχνίδι, βγάζει μια τρομερή τρυφερότητα, μια λύπη, ένα συνέστημα αλληλεγγύης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι ένα αστείο σκίτσο. Το χαρακτηριστικό της γελιογραφίας, μεγαλύτερη ευχή και κατάρα η οποία υπάρχει για έναν γελιογράφο, για ένα σκίτσο, είναι η συμπύκνωση. Είναι η μεγαλύτερη αρετή, δηλαδή μπορείς μέσα σε ένα πάρα πολύ περιορισμένο χώρο να πεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά παράλληλα είναι και η κατάρα της, γιατί δεν μπορεί να εμβαθύνει. Γι' αυτό και προσωπικά απεχθάνουμε πλήρως το κλισέ «μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις». Μία εικόνα είναι μία εικόνα, χίλιες λέξεις είναι χίλιες λέξεις. Μία εικόνα είναι συμπύκνωση, είναι γρήγορο μήνυμα, είναι προπαγάνδα με την έννοια όχι την αρνητική της προπαγάνδας, είναι πειθό, είναι μοίρασμα σκέψης, γρήγορο, ταχύτατο, αλλά δεν είναι εμβάθυνση. Και η εμβάθυνση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μέσω του σκίτσου. Το σκίτσο δεν ενδείκνυται για ανάλυση, ενδείκνυται για ένα γρήγορο και άμεσο μήνυμα. Πριν πάμε λίγο παρακάτω, θα ήθελα να σας δείξω για τα μέχρι τώρα που είπα κάποια ενδεικτικά έτσι σκίτσα συναδέλφων σε σχέση με την πανδημία για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι η γελιογραφία είναι ένα συμπυκνωμένο άρθρο γνώμης. Για να συνειδητοποιήσουμε λίγο αυτό που είπαμε για τη συμπύκνωση. Αυτή είναι μια γελιογραφία του Τάσου του Αναστασίου. Όλα τα σκίτσα είναι για την πανδημία, επέλεξα να είναι το ίδιο θέμα για να δείτε πώς συνάδελφοι πιάνουν διαφορετικές πλευρές του κυρίαρχου θέματος της επικαιρότητας τελευταίου. Λοιπόν, βλέπετε ότι η γελιογραφία, παρότι λέμε ότι συνδυάζει λόγο και εικόνα, ο λόγος μπορεί να απουσιάζει, δηλαδή δεν χρειάζεται η γελιογραφία να έχει μια ατάκα, μπορεί να είναι μόνο μια εικόνα, η οποία όμως από μόνη της εμπεριέχει το λόγο σαν συστατικό στοιχείο. Αυτή είναι του Δημήτρη του Γεωργοπάλη, που είναι και κουβανός εδώ γιατρός, ο οποίος δαμάζει τον Ταύρο. Εδώ αυτό το σκίτσο είναι της Μαρίας της Τζαμπούρα, πίσω στο παράθυρο κάθεται. Λοιπόν, όπου είναι μία από τις ελάχιστες που έχω διαλέξει με λόγο. Εδώ ο λόγος παίζει κυρίαρχο ρόλο. Εδώ είναι του συντρόφου του Ιάκωβου που κάθεται δύο θέσεις δίπλα στη Μαρία. Πάλι, βλέπετε λίγο τη συμπύκνωση. Δηλαδή, πόσα στοιχεία είναι, πώς χρησιμοποιούνται όλα. Εδώ είναι του Πέτρου του Ζερβού. Του πάνω του Μαραγκού. Τώρα δεν ξέρω αν προσέξατε, είναι διάφορες πλευρές της πανδημίας. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι ένα αρθράκι. Δηλαδή αυτό το άρθρο να μιλάει για το πώς ο κορονοϊός, η πανδημία, η κυβερνητική πολιτική επηρεάζει τις θέσεις εργασίας, πώς είναι αφορμή για τους εργοδότες, για την κυβέρνηση. Ας πούμε αυτό το σκίτσο του Γιάννη του Δερμετζόγλου, βάζει τους γιατρούς, σιωπητήριο στους γιατρούς, να μην μιλάνε, να μην διαμαρτύρονται. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι μια ανάλυση. Δεν είναι ανάλυση, είναι ένα στιγμιαίο σκίτσο που μέσα στο περίπου 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό που ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, δίνει στη γελιογραφία,
προσπαθούν να... Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί ήδη έχω φύγει λίγο από το χρόνο που υπολόγισα. Η γελιογραφία είναι μια πολύ παλιά τέχνη. Στην ουσία, καταχρηστικά κάποιοι μπορούν να σου πούν ότι σκίτσα σατυρικά υπάρχουν από τα σπήλαια κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην ουσία το σκίτσο, το πολιτικό σκίτσο, ξεκινάει να υπάρχει και να παίζει ρόλο παράλληλα με την τυπογραφία. Δηλαδή με το που ο κόσμος αρχίζει και έχει πρόσβαση στο γραπτό λόγο, στην ενημέρωση, αρχίζει και το σκίτσο αποτελεί κομμάτι των εφημερίδων. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια μορφή σάτιρας η οποία γερνάει αρκετά καλά σε σχέση με άλλες. Δηλαδή κάποτε, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής η επιθεώρηση. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει. Η επιθεώρηση δεν γέρασε καλά. Η γελιογραφία έχει γεράσει καλά, έχει αλλάξει, θα πω δύο πράγματα παρακάτω. Ωστόσο, ενδεικτικά, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ιστορία υπάρχει, θα σας δείξω ένα σκίτσο του 1754. Είναι από τον Αμερικανικό εμφύλιο Join or Die, Ένωση ή Θάνατος. Νομίζω έγινε κατά παραγγελία του Benjamin Franklin. Τέλος πάντων, είναι οι πολιτείες. Είναι ο Αμερικανικός εμφύλιος και οι πολιτείες οι οποίες είτε θα ενωθούν είτε θα σβήσουν, ας πούμε. Απλά του δείχνω ενδεικτικά για να δούμε από πότε υπάρχει γελιογραφία. Εδώ είναι επίσης μια πολύ παλιά γελιογραφία η οποία μάλλον λέει πάνω την ημερομηνία, 1831. Είναι του Ντομιέ, είναι ένας Γάλλος βασιλιάς ο οποίος τρώει λεφτά, τρώει τέλος πάντων. Εδώ είναι ένα σκίτσο από την Παρισινή Κομμούνα, έχει κάνει και μια εξαιρετική έκδοση η σύγχρονη εποχή με τα σκίτσα της Κομμούνας. Δικαιοσύνη για το λαό. Βλέπετε δικαιοσύνη που... Εδώ μία από τον πόλεμο τον Ελληνοϊταλικό, τέλος πάντων, την έναρξη του πολέμου. Έχετε δει πολλές τέτοιες, είμαι σίγουρος. Ενδεικτικά τελείως. Το Λένιν. Δηλαδή το σκίτσο έχει χρησιμοποιηθεί και από το... και από εμάς και από το λαϊκό κίνημα, ας πούμε, και από το κομμουνιστικό κίνημα. Τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω και δεν μπορώ. Ναι. Τέλεια. Ωραία. Τι δεν έχω εδώ. Τον πρώτη. Α, και η πρώτη είναι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κάιζερ Γουλιέλμος. Ενδεικτικά απλά αυτό για να δούμε ότι είναι μια πολύ παλιά τέχνη, η οποία έχει εξελιχθεί. Στην ουσία τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο όπου το σκίτσο περνάει από το χαρτί στην οθόνη. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, γιατί μπορεί πραγματικά το σκίτσο να φτάσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό της διάδοσης. Παράλληλα, ωστόσο, έχει χάσει κάτι, αν θέλετε, από το εντός πολλών εισαγωγικών κύρος του. Παλιότερα, ας πούμε, ήταν οργανική η θέση του σκίτσου στις εφημερίδες. Σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ούτως ή άλλως, όπως κάθε τέχνη, κάθε μορφή τέχνης, εξελίσσεται και αλλάζει μέσα στο χρόνο. Οι κρίσεις που περνάμε από το... Εγώ δουλεύω από το 2008. Δεν έχω πληρωθεί ποτέ στην ώρα μου. Θέλω να πω ότι εγώ δουλεύω, έγινα σκητσογράφος στην αρχή της πρώτης οικονομικής κρίσης. Από τότε έχουν μεσολαβήσει 4 μνημόνια, μία πανδημία, κάτι πόλεμοι, κάτι καταστροφές. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η δύσκολη περίοδος, κατά την άποψή μου, έχει οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη πολιτικοποίηση του σκίτσου, του πολιτικού σκίτσου της γελιογραφίας. Με ποια είναι, πάντα το σκίτσο, το πολιτικό σκίτσο ήταν πολιτικό σκίτσο πάντοτε. Ωστόσο, τα χρόνια της ανάπτυξης, ας πούμε, της υποτίθεται της καπιταλιστικής ανάπτυξης, χρειαζόταν μεγάλος κόπος για να βρεις κάτι κωμικό, κάτι αστείο να μιλήσεις, για να σχολιάσεις επιμέρους πλευρές, επιμέρους θέματα, ένα νομοσχέδιο, μια δήλωση ενός υπουργού. Η ένταση των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει και τις γελιογραφίες και τα σκίτσα αναγκαστικά να προσεγγίσουν πιο πολύ τη ρίζα των προβλημάτων και να πάρουν τη μία ή την άλλη θέση. Στην ουσία, έχει πεθάνει η ουδετερότητα. Το πολιτικό σκίτσο δεν μπορούσε να είναι
όλη αυτή την περίοδο ουδέτερο. Και, και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ η όξυνση της... Λοιπόν, τελειώνοντας σιγά σιγά, ένας ακόμη μύθος, ο οποίος, τον οποίο έχουν στο μυαλό τους αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους συζητάω, είναι ότι η γελιογραφία, το σκίτσο, το πολιτικό σκίτσο είναι εξορισμού προοδευτικό. Δηλαδή έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας ότι οι σκητσογράφοι είναι αριστεροί. Καταρχήν, κάτι τέτοιο προφανώς δεν συμβαίνει. Το πρόσημο του σκίτσου έχει να κάνει προφανώς με τον άνθρωπο ο οποίος το χρησιμοποιεί για να πει αυτό που έχει στο μυαλό του. Ενδεικτικά, αυτό είναι ένα σκίτσο. Είναι ένας Εβραίος ο οποίος απεικονίζεται στερεοτυπικά με τα χαρακτηριστικά, τη μύτη, τη φιλαργυρία, τη Σοβιετική Ένωση παραμάσχαλα, ας πούμε. Είναι ένα προπαγανδιστικό σκίτσο των Ναζί. Το σκίτσο, η γελιογραφία έχει χρησιμοποιηθεί ειδικά από τους Ναζί πάρα πολύ, κυρίως για την αντισημιτική και την αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Αυτό συνδυάζει και τα δύο, και τον αντισημιτισμό και τον αντικομμουνισμό. Και νομίζω απαντάει στο ερώτημα, σε αυτό που λέμε, ότι προφανώς το σκίτσο δεν είναι κατά ανάγκη προοδευτικό και το σκίτσο, όπως κάθε δημοσιογραφικό είδος και κάθε είδος τέχνης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Η γελιογραφία δεν είναι ούτε εξορισμού προοδευτική, ούτε προφανώς επειδή είναι μια τέχνη με την οποία όντως μπορείς να πεις πράγματα, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο καθένας, είτε για να μιλήσει για αυτά τα οποία, για τα συμφέροντα της τάξης της οποίας συνειδητά ή ασυνείδητα υπηρετεί. Τώρα δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε. Να πει και κανένας άνθρωπος τίποτα να συζητήσουμε. Απλά τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Πολύ συχνά λέμε ότι η σάτιρα είναι όπλο. Αντίστοιχα συζητάμε ότι το τραγούδι είναι όπλο, ότι η ποίηση είναι όπλο, η ζωγραφική μπορεί να αποτελέσει όπλο. Το θέμα είναι αυτό το όπλο τι βεληνικές έχει. Δηλαδή γίνεται μεγάλη συζήτηση. Έχει δύναμη το σκίτσο. Έχει δύναμη ο στίχος. Η δική μου άποψη είναι ότι προφανώς και έχει δύναμη, αλλά κακά τα ψέματα είναι ο ρόλος της τέχνης στο κίνημα είναι επικουρικός. Έχω την αίσθηση ότι τα σκίτσα τα δικά μου, του Ιάκωβου, της Μαρίας που είναι εδώ, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που ήρθαν. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να έρχονται συνάδελφοι εδώ και να... Είναι σκίτσα τα οποία απευθύνονται πάνω κάτω, αγαπιούνται, αγκαλιάζονται από ανθρώπους με τους οποίους πάνω κάτω μοιραζόμαστε μια κοινή οπτική για το τι συμβαίνει και, και πού πρέπει να πάει το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα σκίτσο ενός προοδευτικού, ενός αριστερού, ενός κομμουνιστή σκητσογράφου να το εκτιμήσει ένας ταξικός αντίπαλος. Αντίστοιχα, και εγώ τα σκίτσα που σας έδειξα πριν ως παραδείγματα απαράδεκτων σκίτσων, αντίστοιχα σε κάποια άλλη μάζοξη, ενδεχομένως να ήταν τα θετικά παραδείγματα. Οπότε νομίζω ότι το σκίτσο, όπως και κάθε τέχνη, απευθύνεται στον υποψιασμένο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο από μόνα τους, μπορούν να λειτουργήσουν σαν παράγοντας ο οποίος θα ανακουφίσει, σαν παράγοντας που θα εμπνεύσει. Μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά και μπορεί να μην μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά αυτοί οι οποίοι διαβάζουν τα σκίτσα και μπορεί να βρίσκουν μια παρηγοριά σε αυτά, αυτοί είναι που μπορεί να τον αλλάξουν και εκεί η συμβολή τους αυτής της τέχνης είναι σημαντική.